Ιουλιέτα, σου δίνουμε το μικρόφωνο και σε ακούμε. Καλό μεσημέρι, Χριστό, κυρίες και κύριοι. Η εικόνα μιλάει από μόνη της. Βλέπετε κι εσείς λακταριστοί λουκουμάδες εδώ από τους λουκουμάδες της γιαγιάς, γνωστοί εδώ και χρόνια στη Λακατάμια. Να πούμε, Χριστό, ότι τους λουκουμάδες, πριν πάμε στον κύριο Κυριακίδη που προετοιμάζει τώρα έτσι να ψηθούν. Δες ταχύτητα ο κύριος Κυριακίδης. Ότι... βλέπετε, ναι, είναι έμπειρος εδώ και χρόνια. Με κλειστά μάτια, πούμε, Χριστό, ότι είμαστε... Βρισκόμαστε μία μέρα πριν από τα Θεοφάνεια και παραδοσιακά, Χριστό, όπως ξέρετε, φτιάχνουμε τους λουκουμάδες για να τους ρίξουμε και να φάμε και να τους ρίξουμε όμως στο ταβάνι για να φύγουν οι καλικάντζαροι. Οι οποίοι καλικάντζαροι έχουν μείνει από παλιά ως τερατόμορφα ζώα, τέλος πάντων, όπως τα έλεγαν κατά τη λαϊκή παράδοση, τα οποία έβγαιναν κατά τη διάρκεια του Δωδεκαημέρου, δηλαδή μεταξύ Χριστουγέννων και Θεοφανίων, και για να τα διώξουν οι πολίτες έριχναν τα λουκάνικα και τους λουκουμάδες, Χρήστο. Πάμε τώρα όμως στον κύριο Κυριακίδη, ο οποίος είναι έμπειρος εδώ. Κύριε Κυριακίδη, πολλά χρόνια κάνετε λουκουμάδες. Ναι, αρκετά χρόνια να πω. Αυτή η πύρα, όλοι που βλέπετε, είναι τα χρόνια τα πολλά. Λοιπόν, είμαστε εδώ στη Λακατάμια, ψήνουμε λοκουμάδες παραδοσιακούς και σάμιση. Και αυτή την ημέρα σήμερα που είναι πριν τα Θεοφάνεια, κάνουμε και τα λεγόμενα ξεροτίανα. Να τα δείξουμε και τα ξεροτίανα, λέει και η εκφρασή τσιντιτσι λουκάνικο, κομμάτι ξεροτίανων, να φάτε και να φύγετε. Τα οποία είναι παραδοσιακά, τα οποία δεν τα φτιάχνουν αρκετοί σήμερα. Εμείς τα φτιάχνουμε για να τα διδάξουμε στις νεότερες γενιές, για να ξέρουν τι είναι το ξεροτίανο. Αν και πολλές φορές μας λένε τι είναι αυτά, το ξεροτίανο είναι μια άλλη ζύμη η οποία υπάρχει μέσα στα φυδάκια, τα οποία τρώγονται κρυά, τα οποία εφυλάγαν και έτρωγαν κατά τακτά διαστήματα. Διότι δεν υπήρχαν τότε οι λοκουμάδες που υπάρχουν σήμερα. Ήταν τα ξεροτίανα. Ύστερα τα εξελίξαμε στους λοκουμάδες. Και τα ξεροτίανα, όταν έρθουν εδώ πελάτες και διερωτούνται, ακόμα και μεγάλοι, αλλά οι μικροί, τους εξηγούμε ότι ήταν πολλά πιο παραδοσιακό, το οποίο εσύρναν και στα κεραμίδια μαζί με τα λουκάνικα, όπως και η παράδοση που λέει το... Πάμε τώρα λίγο στη διαδικασία του λουκουμά. Έχετε κάποιο μυστικό, κύριε Κυριακίδη? Βλέπουμε κινείται και όλα στους λουκουμάδες μαζί με το... Πώς λέγεται αυτό, δεν ξέρω, να μας πείτε εσύ. Κουτάλα. Στα κυπριακά, μεγάλη κουτάλα. Θέλω να το δοκιμάσω και εγώ, να δούμε πόσο δύσκολο είναι, κύριε Κυριακίδη. Να μην τα κάνω, να σας χαλάσουμε και τους λουκουμάδες, το βλέπω. Δεν τα πολύ καταφέρνω, θα τα αφήσω. Το κάνετε. Θέλει λίγη προπόνηση παραπάνω, Ιουλιέτα. Δεν είναι απλό πράγμα. Το βλέπει έτσι εύκολο που φαίνεται από την οθόνη, αλλά θέλει δουλειά. Θέλει εμπειρία χρόνων. Κοίτα τον κύριο. Άνετο. Πάμε να μα πει το μυστικό εδώ, κύριο Σκύλο. Το μυστικό ξεκινούμε από αγνά υλικά. Έχει μεγάλη σημασία. Το λάδι μέχρι το νερό που χρησιμοποιεί έχει σημασία. Καμία σχέση αυτή που μπορούμε να φτιάξουμε σπίτι με αυτούς που κάνετε εδώ εσείς. Πιστεύω, ναι, είναι κάπως επαγγελματικά εδώ, δεν είναι ερασιτεχνικά. Είναι και τα σκεύη, κύριε Κυριακίδη, διαφορετικά, όλα, με τον όλα, παραδοσιακό όλα. Τρόπο. Όλα παίζουν τον ρόλο τους. Η ποσότητα του λαδιού, σαν εδώ στο σκεύος αυτών των μεγάλων, έχω 25 λίτρα λάδι, να φανταστείτε. 25 λίτρα λάδι, και το λάδι είναι και ακριβό, κύριε Κυριακίδη, οπότε φαντάζομαι ανέβηκαν και τα κόστη. Για να κάνω σωστά τη δουλειά μου, αυτόν το ξέρουν οι πελάτες, οι οποίοι με προτιμούν ολόχρονα, διότι όντως όταν είσαι σε ένα μέρος, αν δεν είσαι καλός, δεν θα ξαναέρχεται ο πελάτης. Ακριβώς. Κύριε Κυριακίδη, πείτε μας έτσι και λίγο τις διαφορές. Στην Ελλάδα τα κάνουν με μέλι, εμείς τα κάνουμε με σιρόπι. Ναι. Εμείς κάνουμε το παραδοσιακό με σιρόπι. Στην Ελλάδα δεν τον κάνουν τόσο αφρούιο τον λοκουμάν όσο τον κάνουμε εμείς, και χρησιμοποιούν το μέλι, κούνες και πισκότων, οτιδήποτε άλλο κατά την προτίμηση του πελάτη. Εμείς στην Κύπρο τώρα τελευταία
μας ζητούν και βάζουμε όσοι θέλουν με σοκολάτα. Και σοκολάτα, και εμένα μου αρέσουν με σοκολάτα. Να πούμε ότι ο κόσμος Χριστό έρχεται ολόχρονα εδώ, γιατί ο κύριος Κυριακίδης βρίσκονται ολόχρονα εδώ, δεν είναι μόνο τα Θεοφάνεια, έρχεται κόσμος. Κοίταξε να δεις, ο κόσμος πεθυμά τους λοσκουμάδες κατά διαστήματα, διότι είναι έναν παραδοσιακό. Να μην πω ότι οι μεγάλοι χρησιμοποιούν, προτιμούν τους παραδοσιακούς. Μόνο τα πιτσιρίκια θέλουν με σοκολάτα και μορτίζες. Και διάφορες παραλλαγές, έτσι. Τώρα είναι έτοιμοι οι λοκουμάδες, θα τους βγάλουμε. Αυτή τη στιγμή, όταν τους δεις τους λοκουμάδες και πάρουν ένα χρώμα έτσι ροδοκόκκινο προς το χρυσαφί, φυσικά αυτό το καταλάβω από την εμπειρία που ψήνω για τόσα χρόνια, είναι έτοιμοι αυτή τη στιγμή. Ρε Ιουλιέτα, για δοκίμασε λίγο να μας πεις, τους έκανε καλούς ο κύριος Κυριακίδης, γιατί θέλω να πω μέσα στην οθόνη τώρα όσο τους βλέπω, θέλω να βουτήξω μέσα στο σιρόπι. Αν είναι τραγανός, στο λάδι δεν βουτά ο κύριος σκηνοθέτα όσο και να θέλεις. Και αμέσως προχωρούμε στο άλλο στάδιο που είναι το σιρόπι, για να τους κάνουμε γλυκούς. Ο Νικήτας ο Δαλίτης να δοκιμάσει να μας πει, που έχει εμπειρία στο λουκουμά. Αυτό. Η αγάπη είναι μεγάλη υπόθεση. Το να φτιάχνεις κάτι και να το χαίρεσαι πρώτα ο ίδιος και μετά να το χαίρονται και οι υπόλοιποι. Και εμείς θα δοκιμάσουμε με αγάπη, έτσι όπως με αγάπη το φτιάξαμε. Με αγάπη το φτιάχνει, με αγάπη δοκίμασε το και εσύ και ο Νικήτας. Να δούμε πόση αγάπη θα έχει. Γιατί έχει ο κόσμος περιμένει. Τώρα να πάρουμε την οδοντογλυφίδα. Παραδοσιακά. Πιάστο με το χεράκι σου. Βλέπετε κι εσείς. Βιωματικό ρεπορτάζ. Θα πάρει κι άλλο κόσμο τώρα. Α, ναι, σωστά, σωστά. Να στείλουμε στον κύριο Χρήστο. Κύριε Χρήστο, χαίρετε, χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για τη συνέντευξη και θα στείλουμε τους λουκουμάδες εκεί στο κανάλι. Θα τους δοκιμάσουμε. Άκουσες Χρήστο, θα φέρουμε λουκουμάδες πίσω. Είναι λαχταριστή. Φέρτους εσύ, φέρτους εσύ και ένα σάμιση εδώ πέρα για τον Γιάννο. Τον κινηματογραφιστή, ο οποίος τρέχουν τα σάλια. Είναι όπως τους βλέπετε, Χρήστο, λαχταριστή, νόστιμη. Αύριο που είναι και τα Θεοφάνεια θα τους τιμήσουμε, αλλά και σήμερα. Θα παχύνουμε πάλι, Χρήστο. Το βλέπω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε να έρθετε να φάμε και το κέρασμα, να δούμε πόσο νόστιμη είναι. Ξέρουμε πάντως ότι από τη στιγμή που φτιάχνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, με πολύ αγάπη και αγνά υλικά, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχει. Είναι και πολύ έμπειρος ο κύριος Κυριακίδης. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, περιμένουμε τις λουκουμάδες. Τώρα, αυτοί οι λουκουμάδες είναι οι κυπριακοί και ξέρετε, όσα σύγχρονα στοιχεία και να προσθέσουμε,